Με την περσινή χρονιά είναι νύχτα με τη μέρα. Ο κόσμος πέρσι και λόγω κορονοϊού, 2 χρόνια καραντίνα, ο κόσμος οπωσδήποτε μάζεψε κάποια χρήματα τα οποία αναγκαστικά δεν τα ξόδευε και ήρθανε πέρσι και ήταν από την κλεισούρα, είχαν και μαζέψει κάποια χρήματα και ξοδεύανε χρήματα, ήταν και η ηλικία, πιο νέα παιδιά είχαν έρθει, νέες ηλικίες. Ήταν μια πολύ καλή σεζόν που πιστεύω ότι δεν μπορείτε να την ξαναδεί ούτε το Ρέθυμνο ούτε η Ελλάδα. Για άδειες ξαπλώστρες, χαμηλή κατανάλωση και μια σεζόν που δεν θυμίζει σε τίποτα, το καλοκαίρι του 2022 μιλούν οι επαγγελματίες του τουρισμού στο Ρέθυμνο. Η χρυσή χρονιά που είχε προαναγγελθεί είναι μακράν από την καθημερινή πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό. Μεσημέρι Σαββάτου, οι μισές ξαπλώστρες στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου ήταν άδειες και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής μόλις που έκαναν σεφτέ, όπως εξηγεί ο Γαβρίλ Τσουντάνης. Αν δείτε αυτή τη στιγμή, είναι η ώρα 1, μπορείτε να γυρίσετε να δείτε τις καρέκλες ότι είναι μισές άδειες και από δεξιά και από αριστερά. Ο κόσμος που έχει έρθει είναι μεγάλης ηλικίας. Δεν κυκλοφοράει, δεν χαλάνε χρήματα. Ακούω παράπονα και από τους ταβερνιάριδες και από τους υπόλοιπους δηλαδή της πόλης, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα λέγανε. Είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν. Ενθουσιασμένος πάντως από τον ήλιο, τη θάλασσα και την έλλειψη συνωστισμού στην παραλία, είναι όπως εξηγεί ο Σβέν από τη Σουηδία που έρχεται για δεύτερη φορά διακοπές στην Κρήτη. That's number one. The beach is very long and not too crowded as well so far. So you have space here. I like it. I've been in like Platanias as well. That's smaller place. So yeah, this first time in a big city here. So it's good. Έλληνες και ξένοι τουρίστες απολαμβάνουν πάντως τις διακοπές τους με τις υψηλές θερμοκρασίες να είναι σύμμαχος για τις καλοκαιρινές βουτιές.